Ελέγχος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκήνος εν τιμή, και κατάρτιση μας, από πάση κυλίδος, και σώσον τα κατέθα βασικά σημώ. Καλύτερο έργο που έχετε να κάνετε αυτή τη στιγμή είναι να παρακαλάτε τον Θεό εσωτερικά γιατί το θέμα δεν προσεγγίζεται με ανθρώπινο μυαλό θέμα. Αφού είναι κατανόητο και στα αγγελικά τάγματα η λυγγυά δε νους παθαίνει η λυγγό, μάλιστα νους μυαλό, όχι ανθρώπινο και υπερκόσμιο. Άλλα λόγια, νους αγγελικός δεν μπορεί να συλλάβει. Αυτό που λέγεται σταύρωση ή γέννηση του Κυρίου. Και το ένα και το άλλο. Θα προσπαθήσουμε και εσείς με την προσευχή σας και εγώ με την αδυναμία μου, αλλά με το φως του Αγίου Νικοδήμου του Αγιερίτου να πλησιάσουμε μέρος από εκείνα που έπαθε ο Χριστός. Μέρος από τον Αγιερίτου. Το μέρος εκείνο αναφέρεται στη μαστίγωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λέγει ο Ωραίος Ευαγγελιστής ότι τον παρέδωσε ο Πιλάτος μετά την ανάκριση, αφού τον ανέκρινε, να μαστιγωθεί. Ο Άγιος Νικόδημος στο γεγονός αυτό της μαστιγώσεως του Κυρίου σημειώνει τρία χαρακτηριστικά. Τρία χαρακτηριστικά γεγονότα. Τρεις πραγματικότητες. Ότι ο Κύριος πρώτον αισθάνθηκε, ένιωσε ένα άκρο πόνο. Συγχωρέστε με, σας αναφέρω πως το γράφει, να το νιώσω δεν μπορώ, είναι αδύνατο. Ούτε έχουμε μάθει τον πόνο στη ζωή αυτή που ζούμε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει ο πόνος. Μόνο αν πονέσεις λίγο, λίγο θα σου δώσει ο Κύριος να καταλάβεις και από αυτά που πέρασε. Δεν γίνεται κατανόηση γεγονότων, βιωμάτων, ζωής που έχει περάσει άλλος, ενώ δεν το έχει περάσει. Και μάλιστα του Κυρίου μας Χριστού. Έζησε τις στιγμές που μαστιγωνόταν ο Κύριος ένα άκρο πόνο. Το άκρο μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ένα πόνο που δεν έχει όρια. Αυτό σημαίνει άκρο πόνο. Δεν μπορεί να κλειστεί μέσα σε όρια. Και λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος
Συλλογήσου, αγαπητέ, το πόνο που δοκίμασε ο γλυκύτατος μας Ιησούς Χριστός από το σκληρό βασανιστήριο της μαστιγώσεως, όπου έλαβε, ο Πιλάθος δηλαδή τον έλαβε, και τον εμαστίγωσε, όχι βέβαια ο Πιλάτος, τον παρέδωσε να μαστιγωθεί. Τον παρέδωσε να μαστιγωθεί. Πόνο που μπορεί κανείς να καταλάβει, να το καταλάβει σε κάποιο, κατά κάποιο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο λέει, πόσο ήτο υπερβολικός. Ήταν υπερβολικός ο πόνος που πέρασε ο Χριστός. Και αναφέρει, πρώτον, πού κλείνεται η υπερβολή αυτή, πώς μπορούμε να συνειδητοποιήσω αυτή την υπερβολή, από την τρυφερότητα του σώματος του Ιησού. Από την τρυφερότητα του σώματος του Ιησού. Να φέρω στη δική μας μνήμη τη σύλληψή του, του Κυρίου μας, πώς συνελήφθη στη μήτρα της Παναγίας. Ερωτηθείς ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, πώς έστευε τούτο, πώς θα συμβεί αυτό που δε, αφού δεν γνωρίζω άνδρα. Η απάντηση, το γάρ εξού γέννηθεν εκ πνεύματος Αγίου εστί. Αυτό που θα γεννηθεί από σένα είναι εκ πνεύματος Αγίου. Επομένως η σάρκα την οποία έλαβε ο Κύριος δεν μπορεί να χωρέσει σε μέτρα ανθρώπινα αφού προήρθε από το Πνεύμα του Άγιου. Το πόσο τρυφερή είναι μαρτυρεί ο τρόπος της συλλήψεως του Κύριου μας. Το μαρτυρεί ο τρόπος της συλλήψεως. Άρα λοιπόν ήταν τρυφερότατη η σάρκα ή το σώμα του Κυρίου Ιησού. Δεύτερον, σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος, από τη λύσα των στρατιωτών που τον μαστίγωσαν. Δεν ξέρω, αυτά τα γράφει ο Άγιος. Τα έχει αντλήσει και αυτός από το Πνεύμα του Άγιου και μας παραθέτει τραπέζι. Τραπέζι πνευματικό. Λοιπόν, μας λέγει ότι δεύτερον στοιχείο της φρίκης που πέρασε και τον πόνο που πέρασε ο Κύριος. Χαίρετε. Την ώρα που μαστιγωνόταν οφείλεται λέει στη λύσα των στρατιωτών που τον μαστίγωσαν. Δεύτερο στοιχείο. Τρίτο, από, ούτε εμένα μου είχε πέρασει από το μυαλό, ούτε σας είχε πέρασει το μυαλό αυτά που ακούτε εδώ πέρα. Θα είχε διαβάσει άλλο διάβασμα, άλλο μελέτη, άλλο σκύψιμο πάνω σε αυτά. Κι άλλο εγχείρημα να πονέσω λίγο και να βοηθήσει να καταλάβω. Λέει λοιπόν, τρίτον, από τον αριθμό των μαστιγώσεων. Πόσες άραγε μαστιγώσεις δέχτηκε, εδώ λέει από τον αριθμό, και αφήνει ασυμπλήρωτο τον αριθμό, που σημαίνει οι μαστιγώσεις που πέφτανε με λύσα πάνω στο σώμα του Ιησού Χριστού ήταν πάρα πολλές. Πάρα πολλές μαστιγώσεις. Τόσες που δεν αντέχει ανθρώπινο σώμα. Και μάλιστα τρυφερό και εκ πνεύματος Αγίου συλληφθέν. Και τέταρτον,
από τα παιδευτήρια όργανα όπου σε αυτή τη μαστίγωση υπηρέτησαν. Από τα παιδευτήρια όργανα. Ένα, ήταν τρυφερότατο το σώμα του Ιησού Χριστού. Δύο, σαν λυσασμένη τον αστίγωνα τον Κύριο. Τρία, υπεράριθμος ο αριθμός των μαστιγώσεων. Και τέσσερα, τα όργανα που τον παίδευαν, που τον μαστίγωναν, τα παιδευτήρια όργανα, ήταν και αυτά σκυρά. Εδώ ο Άγιος Νικόδημος λέει, το σώμα του Ιησού που ήταν ειδοπεποιημένον, που είχε πάρει το είδος του, τη μορφή του, το σώμα εκ πνεύματος Αγίου, με θαυμάσιο και υπερφυσικό τρόπο και σαν που ήτο κατασκευασμένο δια ένα τέλος υψηλών, λέει, όχι μόνο συνελήθη από το Πνεύμα του Άγιο, αλλά είχε προορισμό ένα σκοπό. Ο σκοπός μας είναι γνωστός. Βλέπουμε τον Κύριο την ημέρα της Αναλήψεως ως Θεός να παίρνει το ανθρώπινο σώμα που σταυρώθηκε και έπαθε, να το θεώνει και να τον εβάζει στα δεξιά του Πατέρα του. Αυτό το σώμα κακοποιήθηκε. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό το σώμα βασανίστηκε. Αυτό το σώμα μαστιγώθηκε. Είχε αυτό το προορισμό. Και αυτό έκανε τόση την παραχώρηση, τόσο το κατέβασμα, τόσο το καμήλωμα, ώστε ενώ ήταν για ψηλό προορισμό, να δεχθεί τις φρικτές μαστιγώσεις. Λέγει, ήταν τόσο τρυφερό το σώμα του Κυρίου, τόσο τρυφερό, που δίνει την περιγραφή της τρυφερότητας ο Δαβίδ σε ένα ψαλμό. Σε ένα ψαλμό μιλάει για την τρυφερότητα που είχε το σώμα του Ιησού Χριστού. Λέει εκεί, σαν να μιλάει ο Χριστός ο ίδιος, το γράφει ο Δαβίδ σε ένα ψαλμό και λέει, εγώ είμαι σκόλιξ. Εγώ είμαι σκουλίκι και ούκ άνθρωπος. Έτσι του φερθήκανε. Ήταν τρυφερό το σώμα του σαν το σκουλίκι, πώς είναι το σκουλίκι, αυτά τα που βγαίνουν στη βροχή, τα μεγάλα που ξέρουμε. Τρυφερό έτσι το σώμα του, λέει. Είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος. Ένα τόσο τρυφερό, με ανθρώπινα μέτρα και αυτό, υπομένα από το Δαβίδ, σώμα ταλαιπώρησαν με μαστιγώσεις οι μαστιγωτές. Και παρέδωκε αυτόν, τον παρέδωσε, για να μαστιγωθεί. Επίσης, ήταν, λέει, άκρος αδυνατισμένο, υπερβολικά αδυνατισμένο το σώμα του Χριστού, από τι, θυμηθείτε την παμπρασμένη φορά, από τον ιδρώτα που έχησε στη Γετσημανή, λέει, που έπεφτε σαν φρόδι αίματος. Δια τον αιματωμένον ιδρώτα, όπου έχησε, προβαλώντος, λίγο πριν, για την αγρυπνία όλης προβαλούσε νυχτός και τη θλιβερή αγωνία, όπου υπέφερε στον κήπο της Γετσημανή. Θλιβερή αγωνία. Και εκεί έζησε το μαρτύριο. Άρα ήτανε ο Κύριος μας σε μέτρα ανθρωπίνος απερίγραπτα, ταλαιπωρημένος από μονάχος του στον κήπο της Γεσημανή. Άλλωστε το έδειξε και από τη δική του στάση στους τρεις μαθητάς. Κοιμόσαστε, τι καθόσαστε, έρχονται,
να με συλλάβουν στο κήπο της Ισπανία. Διαβάζω τον Άγιο Νικόδημο που είναι με περιγραφή Αγίου Πνεύματος. Δεύτερο λοιπόν πάμε στους βασανιστές του, στους στρατιώτες που τον μαστίγωσαν. Οι στρατιώτες όπου τον μαστίγωσαν όχι μόνον ήσαν σκληροί και απάνθρωποι φυσικά, αλλά και ήταν παρακινημένοι. Δεν έφτανε μόνο αυτό, ότι ήταν πάρα πολύ σκληρή, αλλά ήταν παρακινημένη εξωτερικώς από τους Ιουδαίους. Βαρύτε, χτυπήστε, πώς λέμε, δεν λέμε εμείς. Τους παρακινούσαν απ' έξω. Αυτό λέει ο Γιώργος Πόδεμος εδώ πέρα. Αλίπητα δώσατε. Αυτό άκουγαν τα αυτιά τους. Ήταν σκληροί και από άνθρωποι, άκουγαν και αυτό εξωτερικώς, από έξω. Αλλά και από μέσα τους, από το διάβολο. Και εκείνος, σκεπτόμαστε με πόση βαρβαρότητα θα έσπρωνε τους στρατιώτες για να τον μαστιγώσουν. Όπου διπλή και τριπλή έχοντας τη σκληρότητα, απομένως είναι μία σκληρότητα που είχαν οι ίδιοι, μία από έξω και μία από μέσα του διάβολο. Τρεις, τριπλή σκληρότητα είχαν λέει. Παρομοίαζαν όχι με ανθρώπους, αλλά με σκύλους και ταύρους και θηρία. Θα ακούσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, ότι με περιτριγύρισαν, το λέει ο Δαβίδ και αυτό προφητεία, με περιτριγύρισαν κίνες, όσοι πολλοί, λέει, πολλοί. Το λέει εδώ πέρα, κύκλωσαν με κίνες πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχομαι, και συνεχίζει και παρακάτω και λέει, ταύροι μεστομένοι, παχής, πίονες σημαίνει παχής, ταύροι λέει, έτσι, παχής, μου όρμησαν επάνω. Αυτή την περιγραφή δίνει για τους μαστιγωτές στρατιώτες. Ο Δαβίδ που είδε με το φακό του Αγίου Πνεύματος 1080 χρόνια πριν γεννηθεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Πώς ήσαν οι στρατιώτες που τον μαστίγωσαν, αναφέρει αριθμό, 60 τον αριθμό. Αυτοί λοιπόν οι 60 εναλλάσσονταν κάθε ώρα. Μια ώρα χτυπούσαν δύο, άλλη ώρα χτυπούσαν άλλοι δύο, άλλη ώρα χτυπούσαν άλλοι δύο. Σημειώστε το 24ωρο. Εμείς ακούμε στην εκκλησία, μαστιγώθηκε και ο Κύριος. Αχαμπάριστο. Δεν είναι έτσι, αφού έτσι το νιώθω εγώ, όπως το κάνουμε δηλαδή. Να βιώσει το γεγονός. Και πάει ο λαός εθιμοτυπικά, κάνει το σταυρό του και δεν το κάνει το σταυρό του και προσκυνάει το σταυρωμένο από έθιμο, όχι από ουσία, ουσία λείπει ουσία, μην το ψάχνουμε, λείπει ουσία. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που πλησιάζουν με την ευλάβεια που πρέπει. Λοιπόν, 60 λέει τον αριθμό στρατιώτες, μεταλλάσσονταν κάθε ώρα από 2-2 όταν κουράζονται μαστιγώνοντας και δέρνοντας τον Κύριο. Καθώς ιστορεί ο Ιταλός Κορνήλιος. Έτσι λέει, αναφέρει ένας ιστορικός, Κορνήλιος. Τρίτον, τα όργανα της μαστιγώσεως του Κυρίου ήσαν νεύρα, σκληρότατα, ραβδιά αγκανθωτά, είχαν δέσει στα νεύρα επάνω, ραβδιά, γεμάτα αγκάθια με κόμπους και σχοινιά αρματωμένα με μικρούς σιδερένιους αστέρια. Για να έχουμε μια γνώση τι σημαίνει μαστίγωση, πώς μαστιγώθηκε. Πρέπει να είναι φρικτό πράγμα. Πολύ φρικτό πράγμα. Άρα ήταν αγκάθωτα ράβια με κόμπους, σχοινιά δεμένα με μικρούς σιδερένιους, με μικρά αστέρια, σιδερένια, ώστε τάκλα πέφτει και να σχίζει το... Πώς άντεξε αυτό το φρικτό. Γι' αυτό και γονάτισε
στο δρόμο που σήκωσε το Σταύρο, το σήκωσε ο Κυριναίος. Και όχι ότι το ξέρουν πολύ καλά, ότι δεν τον λυπήθηκαν για να μην πεθάνει στο δρόμο και πρέπει να το σταυρώσουν. Λοιπόν, και με αγκίστρια όπου ξέσχιζαν τις σάρκες έως τα κόκαλα. Και τέταρτον, ο αριθμός των πληγών, όπου χτύπησαν του Κυρίου ήσαν σχεδόν αναρρύθμιτος. Δηλαδή το σώμα είχε τόσες πολλές πληγές που δεν μπορούσες να τις μετρήσεις. Εδώ θα έρθει ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια πριν και θα πει τον είδα. Προσέξτε το, 800 χρόνια πριν. Αυτό το γεγονός το περιγράφει. Να είναι εν πόνο, εν πληγή και εν καπόση. Το είδα να είναι μέσα στον πόνο, μία πληγή όλο το σώμα, αφού λέει άπειρες, αμέτρητες οι πληγές, άρα δεν διέκριζε, αν ήταν μία, ήταν πολλές. Το όλο το σώμα πληγωμένο. Εν πόνο, εν πληγή και εν καπόση. Ήταν το σώμα του κακοποιημένο ολόκληρο πέρα για πέρα. Και αυτό θα πει κάποιος άλλος προφήτης. Και είδα αυτόν που ήταν ο καλύ ωραίος, ο πιο ωραίος παραπάντα στους ανθρώπους, από όλους τους ανθρώπους, και ουκ είχε, τον είδα αυτόν το πιο ωραίο από τους ανθρώπους, τον είδα μετά τη μαστίγωση να μην έχει ούτε είδος ούτε κάλος, ούτε πρόσωπο να φαίνεται, είδος είναι το πρόσωπο, η μορφή, ούτε και μορφιά. Όλα χαμένα πέρα για πέρα. Επαναλαμβάνω, προφητευμένα. Δεν είχα μάτια για να μας και παριζέει. Δεν ξέρανε ότι θα ερχόταν για να σταυρωθεί. Το ξέρανε πολύ καλά. Αλλά ο φθόνος δεν κατάλαβε το συμφέρον εκείνου που το προφθονεί. Αλλά δείτε το λοιπόν το ο αριθμός των πληγών. Και έπρεπε να είναι αναρρύθμιτος. Γιατί δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις αμαρτίες του κόσμου. Γι' αυτόν τον λόγο αναλύμπτος. Και εδώ πάλι μνημονεύει ο Νικόδημος το Δαβίδ σε ένα ψαλμό 34 στίχο 18 συνήχθησαν επεμέ μάστιγες. Μιλάει για τον Χριστό εδώ ο Δαβίδ 1080 πριν και μαζεύτηκαν και σε μένα και έπεσαν μάστιγες επάνω και δεν μπορώ να μετρήσω κατά έναν τρόπο που λέει το αριθμό των μαστιγώσεων. Επαναλαμβάνω, 60 ήσαν, είδαμε τι βαρύδια είχε πάνω, τι βαρύδια είχαν πάνω, τα όργανα εκτελέσεως, αυτά είναι, και με τι τρόπο έπεφταν επάνω του και πόσες ώρες έπεφταν επάνω του. Πόσες ώρες έπεφταν επάνω του. Πάλι ο Δαβίδ για να δείξει τη φρίκη της πληγής του Χριστού ή του σώματος του Χριστού που είχε κακοποιηθεί από τη μαστίγωση αναφέρει ότι είχε ανοίξει το σώμα του Κυρίου από τη μαστίγωση και μπορούσε κανείς να μετράει τα οστά, να βλέπει ένα έλα κόκαλο. Και το λέει εδώ, εξυρίθμισαν πάντα τα οστά μου. Μετρούσαν από τη μαστίγωση και ύστερα όλα τα κόκαλα μου. Εξυρίθμισαν, σημαίνει, μπορούσες να δεις και να επιτρύνεις ένα-ένα τα κόκαλα. Ένα-ένα τα κόκαλα. Το δε αίμα τρέχοντας ποταμιδών από όλα σας φλέβας έγινε σαλήμι κάτω από την κολόνα όπου το τι όπου είχαν δεμένο το σώμα του και τούτο προεσήμενε το αίμα εκείνο του Μόσχου όπου έχει σωμοϊσεί στη βάση του θυσιαστηρίου. Το εξηγώ. Όταν πρόκειται να κάνει μια θυσία οι Εβραίοι πριν Χριστού
είχε πει ο Θεός, ο Κύριος, στο Μωυσή, ότι θα σφάζει ζώο και θα ραντίζει το θυσιαστήριο γύρω-γύρω. Εκεί που μας στιγώθηκε ο Κύριος, λέει, πλημμύρισε από αίμα, ώστε η κορώνα έγινε το καινούριο θυσιαστήριο. Που πλήθηκε με το αίμα εκείνο που θυσιάστηκε. Του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σημειώνω. Από τότε μέχρι σήμερα και στους αιώνας, τέρμα Ιουδαϊκές θυσίες. Δεν γίνεται ούτε μία. Της κατάργησε ο Κύριος. Το αίμα του Χριστού, η θυσία του Χριστού, κατάργησε και ζώα και πτηνά και ό,τι άλλο θυσιάζανε οι Εβραίοι, όλα. Όλα αυτά αχρηστοποιήθηκαν. Πώς τα γαματίζαν αυτοί που δεν πιστεύουν όμως. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει τώρα εμάς. Μας ενδιαφέρει εδώ. Να ζήσουμε λίγο όμως. Λοιπόν, εκεί. Θέλω... ο φοβερόν μακελίων όπου υπέφεραν ο τρυφερότατος και ευγενέστατος Ιησούς μου, λέει ο Υιός Νικόδημος, το οποίο δεν ήθελε υποφέρει αν το εδοκίμαζε ένα σκληρός και δαμάντινος γίγαντας. Δια τούτο δίκαιο είχε να φωνάζει ο Δαβίδ για τον Χριστό. Εγενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα. Το βλέπετε, λεπτομέρειες προφητικές. Λέει, όλη την ημέρα μαστιγωνόμουν. 1080 χρόνια πριν, με λεπτομέρεια. Έχουμε τους προφήτες που τα έχουν κηρύξει πριν έρθει ο Κύριος. Δεύτερον, πάμε σε ένα άλλο θέμα, παρακάμπτουμε εκείνο για να δούμε ορισμένες πτυχές από το... από τα γεγονότα αυτά. Συλλογή σου, αδελφέ, την άκρα εσχήνη και εντροπή που έλαβε ο Ιησούς σε αυτή τη μαστίγωση. Πόσο, λέει υπερβολικά, ντροπιάστηκε, αισθάνθηκε ντροπή, λέει ο Κύριος. Διότι όντας γεγυμνωμένος, και στη Σταύρωση γυμνό το βλέπουμε, και στη Μασίγωση γυμνός ήτανε. Ήταν, λέει, γεγυμνωμένος εμπρός στα μάτια τόσων, θα το σχολιάσει ο Άγιος, στρατιωτών, και περιγελασμένος από εκείνο το βλάστημο και αδιάνθρωπο έθνος. Τον είχαν γυμνώσει και τον περιγελούσαν. Έθνος σκεπάζεται από κεφαλής έως ποδών από μία παρθενική ντροπή. Γυμνό στο σώμα, αλλά καλυπτόταν ο Κύριος από μία παρθενική ντροπή. Που βέβαια εμείς δεν τη βλέπουμε, τη βλέπει ο Κύριος Νικόδημος και όλοι οι Άγιοι, ούτε εκείνοι που το λέει που θα πριν όμως ο Κύριος καλυπτότανε. Διαβάζουμε σε βίους Αγίων, ειδικά σε βίους μαρτύρων γυναικών που μαρτυρούσαν, τις απογύμνωνανε και πήγαινε ο Κύριος τις κάλυπτε. Και δεν τρεπόντουσαν. Κάλυπτε το φοβερό θέαμα στα μάτια των διωκτών. Κάτι ανάλογο γίνεται και εδώ. Λέει, το παρθενικό σώμα του Κυρίου κάλυπτε την ντροπή εκείνη που θα δεχόταν οποιοσδήποτε άνθρωπος θα γυμνόταν και γινόταν θέατρο όπως ο Κύριος. Πάλι τα μάτια μας στο Δαβίδ και αυτό το προφητεύει. Μιλάει λοιπόν ο Κύριος την ώρα που είναι γυμνός στον πατέρα του. Στον πατέρα του. Αυτή την εικόνα είδε ο Δαβίδ και μας τη μεταφέρει. Πώς. Σύ γινώσκεις των ονειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου.
μιλάει στον πατέρα. Εμείς οι άνθρωποι που τα σταυρώσαμε, δεν καταλαβαίνουμε από τι ντροπή αισθάνθηκε ο Κύριος. Κανείς δεν μπόρεσε να φερθεί τη στιγμή εκείνη ανάλογα, δεν βρέθηκε κανείς που να μπορεί να συλλάβει πόσο μεγάλη ντροπή αισθάνθηκε ο Κύριος. Και επειδή κανείς δεν στάθηκε, γυρίζει και λέει στον πατέρα του: «Συ γινώσκεις τον ονειδισμό, τον ξεφτελισμό και την αισχύνη μου», η αισχύνη είναι ντροπή, η αισχύνη δεν είναι ντροπή, είναι παραπάνω από ντροπή, «και την ντροπή μου» που είναι λίγο παρακάτω από την αισχύνη. Έχει μια κλιμάκωση. Ο ονειδισμός είναι ξεφτελισμός. Η αισχύνη είναι ντροπή, αλλά σε μεγάλο βαθμό, και ντροπή σε παρακάτω βαθμό. Ο Κύριος λοιπόν έζησε κάτω από μια άκρα εντροπή. Άκρα εντροπή. Γι' αυτό και στράφηκε και στον πατέρα του. «Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει την εντροπή μου», πατέρα του λέει. «Συ τα γνωρίζεις». Αχ, αδερφέ, και μια τέτοια κατασκήνη που έπρεπε στους κλέπτες, στους φωνιάδες, στους πόρνους, στους αμαρτωλούς, όταν πιαστούν στην αμαρτία, αυτοί έπρεπε να την περάσουν την ντροπή αυτή, λέει. Μια λέγω τέτοια κατεσχήνη, ή το δίκαιο να δοθεί, ή το δίκαιο να δοθεί στο υποκείμενο του Ιησού, στο πρόσωπο του Ιησού. Το βλέπετε δίκαιο σε αυτό το πράγμα. Και επειδή δεν βρέθηκε άνθρωπος να συμπερασταθεί στην ντροπή που πέρασε ο Χριστός, του συμπαραστάθηκε η φύση. Ο ήλιος, λέει, σκοτίνιασε και η γη κουνήθηκε, επειδή δεν βρέθηκε άνθρωπος. Λέει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας για αυτό το γεγονός: «Εντραπήσετε η σελήνη και συνθήσετε ο ήλιος», για το θέαμα της γυμνώσεως του Χριστού. Μπροστά στα μάτια των ανθρώπων θα ντραπεί η σελήνη και ο ήλιος. Γι' αυτό και σκοτίνιασαν. Η τιμωρητική εσχήνη ή το εκείνη που σε πρόσμενεν εμπρός στο παγκόσμιο κριτήριο του Θεού, εσένα άνθρωπε. Όταν έμενες να παρουσιαστείς σε Αυτόν γυμνωμένος από τη Θεία Χάρη, λέει, μια τέτοια ντροπή περιμένει εκείνους που θα δουν τον Κύριο της Δευτέρα Παρουσία, που τον απέρριψαν μετά από τόσα, τον απέρριψαν. Και πάω σε ένα τρίτο για να προλάβουμε τα πράγματα. Ακόμη, συλλογήσω αγαπητέ την αγάπη που έδειξε ο Ιησούς Χριστός στη σκυρά μας στίγωση. Έδειξε αγάπη ο Χριστός στην ίδια τη μας στίγωση. Ποιος αγαπάει τα βασανιστήριά του? Εδώ. Θα ακούσουμε τη Μεγάλη Δευτέρα: «Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος». Λέει, πηγαίνοντας ο Κύριος θεληματικά να πάθει, άρα θεληματικά στη μαστίγωση, άρα αγαπούσε να πάθει ο Κύριος. Αγαπούσε, λέει, τη μαστίγωση. Και να ήταν τρόπος να μπεις μέσα σε εκείνη τη θεϊκή καρδιά του Ιησού, πώς θα ήθελες θερμανθεί αμέσως από εκείνη τη φλόγα της αγάπης όπου ανάπτει εκεί στην καρδιά του Κυρίου, σαν καμίνι
Βεβαιότατα, αν ίσως και οι στρατιώτες εκείνοι ήθελαν να μπορέσουν να κοιτάξουν με κανένα τρόπο εκεί μέσα στην καρδιά του Ιησού, μόλον όπου είχαν πέτρινη καρδιά, ήθελαν μαρακώσει αμέσως. Και ρίψαν τις καταγείς στα παιδευτήρια όργανα, με τα οποία τον εμαστίγωναν, ήθελα πέσει στους τύους πόδας του, να τον παρακαλέσουν να τους συγχωρέσει. Αν μπορούσαν να μπουν, λέει, να δούνε τι καμίνη αγάπη είχε και για αυτούς, τον εμαστίγωνανε. Δεν ξελέπεται και ο κατάταρχος, που το φύλαγε από κάτω, το ίδιο ρόλο έπαιζε. Αλλά εκεί πια ήταν άλλη καρδιά του εκατόνταρχου. Λοιπόν, θα διαβάσω ένα κομμάτι πάνω στο θέμα της αγάπης του Ιησού Χριστού. Φέρουμε την εικόνα του μπροστά μας στιγωμένο και γύρω του ένα πλήθος διεφθαρμένο που χαιρόταν να βλέπει το μαρτύριο του Ιησού Χριστού, τη μαστιγωσή του. Και όλα τα λάβα, και όλα τα... την εικόνα αυτή στο μυαλό μας και διαβάζω το κομμάτι. Διεφθαμένο παραλαμβάνω πλήθος. Εδώ λοιπόν ένας άλλος προφήτης, ο Οσιέ, λέγει «Εν διαφορά ανθρώπων εξέτεινα αυτούς εν δεσμής αγαπήσεώς μου». Το εξηγώ. «Εν διαφορά ανθρώπων». Μέσα στη διαφορά των διεφθαμένων ανθρώπων, εγώ λέει εξέτεινα, άπλωσα τα δεσμά της δικής μου αγάπης. Μήπως δέσω με την αγάπη μου μερικούς από εκείνους διεφθαρμένους. Το προσέχετε. Το γεγονός της μαστιγώσεως μιλάει, με γύρω γύρω όλους εκείνους διεφθαρμένους, εκείνο που είχε να προσφέρει ο Κύριος λέει, την υπερβολική αγάπη. Γι' αυτό πήγε και εκεί να μακώσει κανέναν με την αγάπη του να το σώσει. Και πήγε λέει με όπλο και μόνο όπλο. Άλλωστε αγάπη είναι ο ίδιος. Την αγάπη. Εδώ θα έρθει λοιπόν ο Ιερεμίας και θα προσφέρει, θα μας πει αγάπησιν αιώνιον η γάπη σάσε. Χώνεψέ το η αγάπη που έχω σε σένα, τον άνθρωπο γενικά, δεν έχει όρια. Αγάπη συν, αγάπη δηλαδή, αιώνιον, που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, σε αγάπησα. Θες δε θες, χτυπάς απάνω και ακούς, αγάπη. Με όποιο τρόπο για να χτυπήσεις, αγάπη θα βρεις. Λοιπόν, αυτοί χτυπούσαν και ο Κύριος παρακαλούσε να τους ελεήσει. Όπως Άγιος Στέφανος. Αφού είναι ο Κύριος ο δάσκαλός του, ναι, πώς θα κάνει ο Άγιος Στέφανος. Αλλιώς. Άγιος Στέφανος. Ναι. Όπως εμείς. Θα το πάω εκεί εγώ καλύτερα. Τώρα σώθηκε. Εμείς τι κάνουμε. Τίποτα δεν κάνουμε. Και αυτό το είπα. Το είπα. Και αυτό το είπα. Αυτό το είπα. Λοιπόν. Μόνο λέμε έτσι. Μέχρι να μας βγει ψυχή για τον Χριστό θα λέμε. Θα λέμε για τον Χριστό. Βέβαια. Θα λέμε γιατί λέει σου έδωσα το στόμα να μιλάς για μένα. Ναι. Γι' αυτό σου έδωσα το στόμα. Σου δώσα τα πόδια να περπατάς αντί για μένα. Ναι. Να πας στην εκκλησία παραδείγματος χάρη. Στον άρρωστο, στον άρφα, στον μύτο. Γι' αυτό τα έδωσα. Άρα λοιπόν και το στόμα και τα αυτιά γι' αυτό το πράγμα τα έχουν. Ό,τι ελευθερία συνέδωσα. Εκεί που είναι εύκολα θα τα κάνουμε, Ιωσήφ. Να μην μας πλανάει ο διάβολος ότι δεν τα κάνει κανείς. Υπάρχουν άνθρωποι που τα κάνουν. Έστω τα εύκολα. Άλλος δεν κάνει ούτε εύκολα. Ούτε να πάρει δύο βήματα να έρθει εδώ. Με βρήκε ένας κύριος, αλλά δεν το βλέπω σήμερα εδώ πέρα. Λέγομαι έτσι και έτσι, βλέπω στην τηλεόραση μου είπε και θέλω να έρθω. Να έρθω, λέω. 7 η ώρα για σήμερα. Αλλά δεν το είδα. Ξέρω στην καταγωγή, αλλά μένει κάπου εκεί το που σε έβλεπε. Εν πάση περιπτώσει. Προχωράω παραπέρα, μην ξεφεύγω το θέμα. Άρα λοιπόν, με αιώνια αγάπη μας αγαπάει ο Κύριος.
Τι άλλο ήτο το αίτιον όπου τον έκαμε να χαίρεται κατά το ανώτερο μέρος της ψυχής του εις το καιρό ακόμη που έχινε το αίμα του από κάθε μέρος του σώματός του, συλλογιζόμενος ότι οι πληγές του έδιναν ιατρία στις πληγές σου, στις δικές μου, στο άλλο νου κλπ. Με αυτή την αγάπη που στάζει αίμα, κάνω, λέει, καινούριο εσένα, όχι εσένα, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει μια εικόνα φτιαγμένη από άνθρωπο Άγιο, έχει το Κύριο σταυρωμένο και απάνω στάζει μια σταγόνα από το σώμα του Κυρίου και ένα από την Αγία Γραφή. Το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού καθαρεί ημάς εκ πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Κυρίου μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Λοιπόν, το αίμα της αγάπης είναι εκείνο που είσαι ο Χριστός. Το αίμα της αγάπης που έχεις ο Χριστός. Εδώ θα έρθει ένας άλλος προφήτης και θα πει ότι δυνατότερο πράγμα και στον ουρανό και στη γη δεν υπάρχει από την αγάπη. Δυνατότερο πράγμα δεν υπάρχει από την αγάπη. Είναι αυτή που λέει ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, ότι με αγάπησε ο Κύριος και με έκανε εγμάλωτο. Και τον αγαπάω και εγώ αντιστρόφως, λέει ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, είναι τόση δυνατή, λέει, η αγάπη που δε φτουρίζει, τη λέξη αυτή που τη λέμε τόσο εύκολα, δε φτουρίζει ο θάνατος μπροστά. Αναστήθηκε ο Κύριος. Δεν αναστήθηκε. Η αγάπη τον οδήγησε στα βασανιστήρια, αλλά ο θάνατος δεν άντεξε μπροστά στην αγάπη του Χριστού. Δεν άντεξε. Είναι, λέει, η αγάπη πιο κρατεά, πιο δυνατή από το θάνατο. Πιο δυνατή από το θάνατο. Επειδή η αγάπη βεβαίως δεν έχουμε, όμως έχουμε μια δυνατότητα να προσεγγίζουμε την αγάπη. Γονατίζουμε κάτω, του τη ζητάμε, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ανήμπορα να την πλησιάσουμε, θα τη ζητάμε, ας μην καταλαβαίνουμε ότι την πλησιάζουμε. Αυτό είναι το μυστικό και αυτό είναι μυστήριο, αγάπη. Είναι μυστήριο που δεν καταλαβαίνετε από το μυαλό, όμως στέλνει ο Κύριος και βιώνεται. Τότε είναι η πατέρα. Βιώνεται, δεν γίνεται αλλιώς, μόνο έτσι. Λοιπόν, πιο δυνατή λοιπόν και από το θάνατο η αγάπη. Βλέπετε αυτές τις πέτρες, είπε ο Κύριος μια μέρα στους μαθητάς του και έδειχνε τις πέτρες του ναού, του Σολομώντα. Τις θαυμάζανε οι μαθητές τις πέτρες. Τι μεγαλεία είχε φτιάξει ο Σολομώντας. Μια μέρα οι πέτρες θα φωνάξουν και με τα άψυχα, Ιωσήφ, ο Θεός δίνει μαθήματα. Θα φωνάξουν και οι λίθοι και κράξονται. Έτσι είπε ο Κύριος. Το και κράξονται έχει να πει θα βγάλουν κραυγή, όχι θα φωνάξουν, θα βγάλουν κραυγή δυνατή. Λέγει λοιπόν, είπε, διψώ επάνω στο σταυρό. Σίγουρα είχε σωματικά καυτή δίψα, αλλά πιο καυτή η δίψα ήταν
μέσα στην ψυχή του. Διψώ για σωτηρία ανθρώπινη. Στο βαθύτερο νόημα της λέξεως. Και αφού του πρόσφερε το ξύδι, κλίνα στην κεφαλή, γύρισε το κεφάλι του και παρέδωκε το πνεύμα επάνω στο σταυρό. Τότε έκραξαν οι λύθοι. Έκραξαν οι λύθοι. Και μίλησαν οι πέτρες. Λέει, και η γη εσύστη. Και η γη εσύστη. Και τα μνημεία ανεόχθησαν και τα σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθησαν και ο ήλιος σκοτίνιασε. Και τότε που φώναξε η φύση ολόκληρη άψυχη, τον είπε ρε, τι άλλοτε δημιουργός ήταν. Αυτή μόνο τον πόνεσε. Αυτή μόνο τον κατάλαβε. Άψυχη φύση, το καταλαβαίνουμε. Κατάλαβε ότι έπασχε ο κτίστης. Και δεν καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι ήταν ο δημιουργός. Τότε λοιπόν, αφού φώναξε η κτίση, ή μάλλον αληθώς Θεού Υιός Ινούτος, είπε ο εκατόνταρχος που φύλαγε κάτω το σώμα του με 100 άντρες. Αυτός πραγματικά ήταν Υιός Θεού. Πρώτος ομολογητής και ακόλουθος στη συνοδεία του Κυρίου. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Πολύ ωραία. Κοινωνάμε. Κοινωνάμε. Είναι σώμα, είναι αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λάβετε, φάγετε. Τούτο εστί το σώμα μου. Και πίετε, τούτο εστί το αίμα μου. Αυτό το ίδιο αίμα είναι που κοινωνάμε. Δεν αντέχουμε να τρώμε σάρκα, ούτε να πίνουμε αίμα. Θυμηθείτε τι είπαν οι Εβραίοι που άκουσαν αυτό το λόγο. Σκληρός ο λόγος αυτός που λέει. Θα φάμε το σώμα του και θα πιούμε το αίμα του. Τι μας αργοφάγει. Σκληρός ο λόγος. Γι' αυτό η Θεία Πρόνοια, ο Κύριος μας, φρόντισε κάτω από τη μορφή του σώματος, του άρτου, να είναι το σώμα του. Και κάτω από τη μορφή του ίνου, να είναι το αίμα του, το οποίο χύθηκε στο Γολγοθά και μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Καλό Πάσχα, καλή Μεγάλη Εβδομάδα και καλή δύναμη να το πλησιάσουμε όσο δυνατόν, όπως λέει το τροπάριο, δεύτε και καθαρμένες διανύες, με καθαρά τα μυαλά να γιορτάσουμε το Πάσχα. Αμήν. Και όχι στους Εβραίους που γιόρτασαν το Πάσχα εβραϊκά. Και άλλα πολλά είχαμε να πούμε, αλλά έως εδώ δόξα σου Θεός. Καλό Πάσχα. Πες και βράτε κάτι. Δεν έχω να προσθέσω. Αρκετά είναι 45 λεφτά. Να κάνουμε το ψεύτη αποδρέφουμε και να πάμε σε καλό και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα μετά να δείτε το μάτι. Πότε θα έρθουν πάλι, κύριε Κώστα, στις πόσες του μήνα. Εσείς που εδώ θέλετε να βγει 26. 28. Είναι Κυριακή το Δωμά ή η Δευτέρα. Η ώρα 7. Σήμερα εμείς κάνουμε παραπάνω στους όλους τους μια εβδομάδα. Είναι πολύ νωρίς 7. Πολύ νωρίς είναι. Ό,τι μου τα παιδιά, εγώ δεν ρωτήσει. Να βάλουμε 7 και 4. Ένα μωρέ καλά είναι. Κάνε μισή βάλτε. Γιατί, τι. Να πάρει 8,5 ώρα. Ερχόμαστε και βλέπουμε, εντάξει. Ερχόμαστε και βλέπουμε. Ναι, ας έχουμε και το μετά. Εντάξει, 7 και το βλέπουμε μετά. Το ποιο είναι αυτό. Λοιπόν, προσευχή. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Άγιος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Άγιος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Άγιος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσ' ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλές ημών,
και μη συνέχιση μας πειρασμών, αλλά λύση μας από το πολύ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε μας. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα σε όλους. Υγεία να Στο Βραζίλ, Κάσκο. Ου, Βραζίλ. Να ομολογήσω και πάει πάνω στο Σανέζα. Νόδιο όνοκος. Νόδιο όνοκος. Ναι. Ναι.